Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι μοναδικό για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτος λόγος, θα φτιάξουμε παγωτό. Δεύτερος λόγος, θα φτιάξουμε παγωτό με γεύση Coca-Cola. Τρίτος λόγος, το παγωτό μας θα πάρει μόλις 10 δευτερόλεπτα για να γίνει. Τέταρτος λόγος, δεν χρειάζεται καθόλου παγωτομηχανή. Και πέμπτος λόγος, διότι το παγωτό μας θα φτιαχτεί μόλις με 3 υλικά που έχετε όλοι ήδη στο σπίτι σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, για να φτιάξουμε τη συνταγή μας, χρειαζόμαστε ένα μπολ και ένα σύρμα. Και το σύρμα είναι υπερβολή, γιατί γίνεται και με κουτάλι η συνταγή. Απλά θέλω να δείξω ότι όντως φτιάχνω μια συνταγή, γιατί άμα δεν χρησιμοποιήσω ούτε σύρμα, θα νομίζετε πως κοροϊδεύω. Οπότε, πάμε να ρίξουμε τα υλικά μας. Σας υποσχέθηκα 3 υλικά, οπότε δεν θα πάω μακριά. 3 υλικά θα χρησιμοποιήσω. Πρώτο μας υλικό, ζαχαρούχο γάλα. Όπως είναι, ανοίγουμε τη συσκευασία και ρίχνουμε μέσα στο ζαχαρούχο. Προσέξτε, χρησιμοποιώ ζαχαρούχο γάλα και όχι ευαπορέ γάλα. Το ευαπορέ δεν έχει ζάχαρη μέσα, οπότε προσέξτε στη συσκευασία να γράφει ότι είναι ζαχαρούχο γάλα. Όπως σας έχω πει πολλές φορές, πάντα μα πάντα, όταν ανοίγουμε μια κονσέρβα, τι κάνουμε? Το καπάκι το ρίχνουμε μέσα, γιατί αυτό το καπάκι κόβει πάρα πολύ και με το πάμε στη σακούλα, υπάρχει περίπτωση να κοπεί κάποιο που μεταφέρει τα σκουπίδια ή κάποιο που κάνει τη δουλειά αυτή και δεν πρέπει να κοπεί. Οπότε πολύ προσεκτικά. Σκουπίδια. 1-0. Πάμε για το δεύτερο συστατικό που θα ρίξουμε. Είναι ξύσμα από λεμόνι. Όπως καταλαβαίνετε, το ξύσμα από λεμόνι είναι προαιρετικό. Μπορείτε να μην το βάλετε καν. Μπορείτε να βάλετε κάποιο άλλο ξύσμα, μανταρίνι, πορτοκάλι, κουμκουάτ. Αλλά το βάζουμε γιατί μας αρέσει, δίνει μία ένταση. Και το τελευταίο μας υλικό που θα ρίξουμε είναι μία συσκευασία Coca-Cola Zero. Το παγωτό μας θα έχει γεύση Coca-Cola. Γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μας αναψυκτικό. Ανοίγουμε τη συσκευασία μας και ρίχνουμε μέσα στον μπολ. Τέλεια. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, χρησιμοποιούμε Coca-Cola Zero γιατί θέλουμε λιγότερες θερμίδες. Σε περίπτωση που δεν μας διάζουν οι θερμίδες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την αυθεντική Coca-Cola. Οπότε, ανακατεύουμε. Και η δύσκολη συνταγή μας μόλις τελείωσε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλουμε σε ένα φορμάκι για κέικ ή ό,τι άλλο μπολ μπορείτε να βάλετε στην κατάψυξη, γιατί αυτό φοβόμαστε να το βάλουμε στην κατάψυξη. Και όπως είναι, τυλίγουμε με μεμβράνη και βάζουμε στην κατάψυξη για 6 έως 12 ώρες μέχρι να παγώσει τελείως. Μόλις παγώσει τελείως, σερβίρουμε κατευθείαν. Βουαλά! Και εδώ και εδώ. Τα λέμε σε 6 ωρίτσες. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε το παγωτό μας. Έχει παγώσει, μετά από 6 ωρίτσες θα έχει δέσει, να το πούμε έτσι, και η υφή του θα είναι ακριβώς όπως είναι η υφή του παγωτού. Το μοναδικό που έχει το παγωτό αυτό είναι ότι έχει υπέροχη γεύση Coca-Cola. Χρειαζόμαστε ένα σκουπ, οπωσδήποτε θέλουμε χωνάκι για παγωτό, και κοιτάξτε εδώ πόσο εύκολα που βγαίνει. Βλέπετε, καθόλου δυσκολία, γιατί συνήθως τα σπιτικά παγωτά, η μόνη δυσκολία που έχουμε είναι για το πώς θα τα ξεφορμάρουμε. Βάζω μία μπάλα, να βάλω λίγο ακόμα, λίγο ακόμα πάνω, εδώ. Να βάλω λίγο ακόμα λάκι. Ναι. Θα μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Λίγο ακόμα λοιπόν για το φίλο μας το λάκι. Εδώ. Φτάνει τόσο. Πες ναι. Γιατί πρέπει από πάνω να βάλουμε και μπισκότα. Κοίτα. Οπ. Ρίξαμε και το μπισκότο μας. Και κοίτα εδώ. Για να το κάνω πιο εντυπωσιακό, θα βάλω και άλλο μπισκότο εδώ. Και θα βάλω το παγωτό πάνω στα μπισκότα. Πώς φαίνεται? Πάμε να συνεχίσουμε να ετοιμάσουμε και τα υπόλοιπα παγωτά. Ξανά. Μπαλίτσα. Εδώ. Άλλη μία. Για το φίλο μας το λάκι. Εδώ. Τέλεια. Καταπληκτικά. Και το τελευταίο μας θα πάει για το φίλο μας το Βικέντιο. Σωστά, λάκι? Σωστά. Λοιπόν, και το τελευταίο μας χωνάκι. Λίγο ακόμα μπισκοτάκι. Εδώ. Και κοιτάξτε τι ωραίο που το κάναμε. Καταπληκτικό. Τώρα ξέρω, θα πείτε μην βάλεις δυόσμο. Το δυόσμο το βάζω γιατί είναι γλυκό και μου αρέσει πάρα πολύ και ομορφαίνει τα πιάτα και ομορφαίνει τη ζωή μας και βέβαια δίνει υπέροχο άρωμα σε όλα μας τα γλυκά. Οπότε 2-3 φιλαράκια δυόσμου δεν θα το βάλω πάνω στο παγωτό, το καταλαβαίνετε. Ίσα-ίσα θα βάλω εδώ στο πιτάκι για να φαίνεται όμορφο. Και βουάλα. Το υπέροχο παγωτό μας μόλις σερβιρίστηκε. Και ήρθε η ώρα της μεγάλης δοκιμής. Ποιο από τα τρία να πάρω? Θα πάρω αυτό. Ζηλεύετε, έτσι? Κι εγώ ζηλεύω τον εαυτό μου, γιατί θα φάω 3 μόνος μου. Παναγία μου. Είναι καταπληκτικό. Είναι
υπέροχο. Η γεύση της Coca-Cola's είναι ιδιαίτερη και είναι ακριβώς όσο πρέπει. Αλλά σου θυμίζει τα παιδικά σου χρόνια. Είναι το λεγόμενο comfort food. Οπότε είναι μια συνταγή που είμαι σίγουρος ότι όλοι θα φτιάξετε. Οπότε μόλις φτιάξετε, ανεβάστε και φωτογραφίες να τις δούμε. Μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Κάντε subscribe στο κανάλι μας. Και μην ξεχνάτε να μας αγαπάτε και να φτιάχνετε το παγωτό μας. Γεια σας.